το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής συνεδρίασε σήμερα για να συζητήσει μία πρόταση που γίνεται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εξωτερικών, ακολουθώντας μία αρχική πρόταση που έγινε από τον κύριο Θεοδωράκη και το ποτάμι για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Λοιπόν, εκλήθημε πριν από ένα μήνα να πάμε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών να συζητήσουμε την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία πήρε την αρχική ιδέα από τον κύριο Θεοδωράκη, αλλά βέβαια μετά χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα αναλόγων συμβουλίων και συμβούλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στη Βρετανία κτλ., έκανε ένα διαφορετικό σχέδιο. Και πήγαμε λοιπόν εκεί. Πρέπει να πω επίσης ότι το ΕΣΕΠ, αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, είναι ένα όργανο που υπάρχει για αρκετά χρόνια, όπως είπε ο κ. Λοβέρδης, δεν το ξέρω αυτό, ήταν εκείνος ο οποίος ήταν ο βασικός εισηγητής του σχεδίου αυτού, και το οποίο σε αντίθεση πραγματικά με τη Βουλή, ακόμα και με την Επιτροπή, την οποία προεδρεύω, την Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, γίνεται πάντα μια εξαιρετικά σοβαρή συζήτηση, χωρίς φωνασκίες, χωρίς αντιδικίες κτλ. Και συνήθως καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Για πρώτη φορά λοιπόν σήμερα ο κύριος, οι αντιπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας τέλος πάντων, είπαν από την αρχή ότι δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή την συζήτηση για το προτινόμενο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν δεν γίνει πρώτα μία συζήτηση για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, από τις πρέσπες μέχρι το αλβανικό, τα προβλήματα με τη Ρωσία, τα λειτουργικά κτλ. Και όταν ο κύριος Κοντζιάς τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας στείλαμε την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη πριν από ένα μήνα. Την πήραμε πραγματικά στις 16 Αυγούστου και μας πήραν και τηλέφωνο. Δεν μας στείλαν απλώς, μας πήραν και τηλέφωνο και είχαμε υπογράψει ότι την πήραμε την πρόσκληση και ότι θα πάμε. Δεν ζητήσατε την αλλαγή της ατζέντα της ημερησίας διάταξης και τώρα ερχόσαστε και μας λέτε τελείως διαφορετικά πράγματα. Εν τούτης, οι αντιπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας επέμειναν στη θέση τους και δήλωσαν ότι αν δεν διευρυνθεί η συζήτηση σε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν συζητηθεί επανειλημμένα στη δική μας Επιτροπή, είχαμε τρεις συνεδριάσεις, είχαμε συζητήσεις προημερησίας διάταξης της Ενωμένης Βουλής κτλ. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν κομμάτι της σημερινής συνεδρίασης. Και όπως είπα εγώ, τώρα σαν καθηγητής, εάν βάλεις ένα ερώτημα στους φοιτητές στους εξετάσεις και σου απαντήσουν για ένα τελείως διαφορετικό, τους βάζεις μηδέν. Ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση στην οποία να πω. Δεν υπήρξαν ομαδικές. Εντάξει, εγώ το είπα λίγο. Ναι, όχι, ο κ. Λοβέρδος και οι αντιπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ διαφώνησαν με τους αντιπροσώπους του ποταμιού, λέγοντας ότι δεν θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αυτό το όργανο, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά όλοι σχεδόν που ήταν μέσα στη συνεδρίαση καταδίκασαν με τον ένα τον άλλο τρόπο την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει το δικαίωμα προφανώς να ζητήσει εκ των προτέρων να υπάρχει άλλη ατζέντα. Δεν το ζήτησε. Και όταν ήρθε εκεί πέρα, όπως είπαν αντιπρόσωποι άλλων μικροτέρων κομμάτων της αντιπολίτευσης, τι μας λέτε τώρα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα για τα οποία δεν έχουμε καμία προετοιμασία. Λοιπόν, ήταν κάτι περίεργο και είναι κάτι το οποίο είναι και για μένα που έχω αυτή τη θέση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, είναι λίγο λυπηρό, είναι θλιβερό, διότι τον τελευταία περίοδο και σε αντίθεση με τα πρώτα δύο χρόνια τέλος πάντων της δικιάς μου παρουσίας στην Ελληνική Βουλή, η εξωτερική πολιτική έχει γίνει ένα πεδίο μικροκομματικών αντιπαραθέσεων, κυρίως εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, και πραγματικά εγώ θλίβομαι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ήπιος, νυφάλιος, δεν με ενδιαφέρουν και δεν μ' αρέσουν αυτές οι φασαρίες. Γι' αυτό δεν πηγαίνω συχνά και δεν πηγαίνω σε τηλεοράσεις, σε πάνελ, για να έχω αντιδικίες με συναδέλφους από άλλα κόμματα. Αλλά όταν αυτό το είδος, αυτού του είδους η αντιμετώπιση της εξωτερικής πολιτικής περνάει από τα πάνελ, ας πούμε, των άλλων καναλιών, περνάει στις επιτροπές, περνάει στο Εθνικό Συμβούλιο, περνάει σε εκείνα τα όργανα στα οποία πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, νομίζω έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και ελπίζω να μην το συνεχίσει αυτό η Νέα Δημοκρατία, διότι αυτά είναι μερικά από τα θέματα στα οποία θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εθνική συνένεση. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Θα δούμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ με περισσότερα στοιχεία για το τι έγινε εκεί. Λοιπόν, ναι, σας βλέπω. Θέλετε να πείτε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Τι, θέλεις κάτι να πεις? Όχι. Λοιπόν, θα σχολιάσω εγώ τον καθηγητή. Πάμε το επόμενο διαφημιστικό. Όχι, δεν άνοιξε. Ναι, πάμε το επόμενο διαφημιστικό. Πολλά θέματα, αλήθεια.